Τέλος, στη φοροδιαφυγή επιχειρεί η κυβέρνηση με πολυνομοσχέδιο που προνοεί 6 αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Ο έφορος φορολογίας παρουσίασε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως θα απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθούν και τα έσοδα του τμήματος. Συγκεκριμένα, η υποβολή φορολογικής δήλωσης γίνεται πλέον υποχρεωτική για όλους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Παράλληλα, δεν θα γίνεται επιστροφή ΦΠΑ εάν ο φορολογούμενος δεν έχει πληρώσει όλες τις υπόλοιπες φορολογικές του υποχρεώσεις. Με τη νέα νομοθεσία, δίδεται η δυνατότητα στο τμήμα για εφόδους σε υποστατικά χωρίς προειδοποίηση, όχι μόνο για το ΦΠΑ αλλά για όλους τους φόρους. Επίσης, γίνεται υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμής με κάρτα στις επιχειρήσεις. Ενώ σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η μη καταβολή φόρου θα θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα. Να κουβεντιάσουμε ενδεχομένως να τροποποιήσουμε, αλλά δεν θα το αφήσω να μείνει στις ελληνικές καλέντες. Αυτό το δηλώνω έτσι για να δεσμευόμαστε όλοι εδώ ότι θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και να πάμε, επαναλαμβάνω, από τη θεωρία στην πράξη, από τα λόγια στην πράξη. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, είναι να ολοκληρωθεί η συζήτηση τις επόμενες 15 ημέρες και να οδηγηθεί στην ολομέλεια για ψήφιση.